αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι και φίλες του συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήρθατε σήμερα στην παρουσίαση του νέου ημερολογίου μας για το 2014. Είναι η έκτη χρονιά που εκδίδουμε ένα ημερολόγιο. Αν προσέξετε εκεί απέναντι, έχουμε μια αναδρομική παρουσίαση των περασμένων ημερολογίων από το 2009 μέχρι σήμερα. Είναι μια ανάγκη πια για το σύλλογό μας, για να καλύψουμε ορισμένα έξοδα, ιδίως στις σημερινές δύσκολες μέρες. Προσπαθούμε πάντα το ημερολόγιο αυτό να έχει και ένα καλλιτεχνικό, θα έλεγα, ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε το 2009 με ανέκδοτες καλλιτεχνικές φωτογραφίες της Πινίδος Βαμβακάρη. Συνεχίσαμε 2 χρονιές με έργα του διακεκριμένου Συριανού ζωγράφου και φίλου του συλλόγου μας, του Μιχάλη Μακρουλάκη. Τη σκυτάλη πήρε το 12 ο Ανδρέας Πασάς με τις πυρογραφίες του για τα Συριανά αρχοντικά. Φέτος είχαμε τις υπέροχες ανθοσυνθέσεις της Μαρίας Ρώτα. Και για το 2014 σκεφτήκαμε κάτι άλλο. Σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε έργα 12 Συριανών ζωγράφων. Ατόμων δηλαδή που είτε γεννήθηκαν στη Σύρο, είτε εγκατεστάθηκαν και ζουν μαζί μας στο νησί μας για πολλά χρόνια. Το συζητήσαμε, βρήκαμε πολύ θετική ανταπόκριση και μεγάλη προθυμία και έτσι υλοποιήσαμε τη σκέψη μας. Στο ημερολόγιο μας αυτό συνυπάρχουν παλαιοί και νέοι ζωγράφοι, γυναίκες και άνδρες και συναντιόνται διάφορες τεχνοτροπίες. Έχει δηλαδή μια ποικιλία. Συμμετέχουν με πίνακες τους κατά αλφαβητική σειρά ο Κώστας Βαρβέρης, η Μισελ Βαρθαλίτου, ο Γιάννης Βέλης, ο Γιώργος Κανάκης, ο Βασίλης Χουσουλάκος, η Κατερίνα Κυπριώτη, ο Κώστας Ντάφος, η Μαρία Ξαγοράρη, η Εύα Πεσάκη, ο Νίκος Πονηρός, ο Δημήτρης Τιτσάνης και η Έλσα Χαραλάμπους. Να σημειώσω ότι ορισμένοι ζωγράφοι πρότειναν να μας προσφέρουν και δικό τους έργο, οπότε το θελήσουμε να το κληρώσουμε σε λεχειροφόλη αγορά για την ενίσχυση του συλλόγου μας. Είναι κάτι που μας συγκίνησε και θα το μεταλλευτούμε την πρότασή τους. Βέβαια, όπως διαπιστώσαμε, οι ταλαντούχοι ζωγράφοι στο νησί μας είναι πολύ περισσότεροι και αυτό είναι πολύ θετικό για τον πολιτισμό μας. Όμως καταλαβαίνετε πως μόνο 12 πίνακες χωρούν σε ένα ημερολόγιο. Τους ευχαριστούμε όμως όλους θερμά. Ευχαριστούμε επίσης και τη Μαρία Ρώτα που επιμελήθηκε το εξώφυλλο του ημερολογίου και την εκτυπωτική μονάδα της τυποκυκλαδικής που το φρόντισε, θα έλεγα, με μεράκι. Απευθύνομαι επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό του ημερολογίου μας, το Συριανό επιχειρηματία Ρένο Φρέρι, που κάλυψε όλα τα έξοδα της εκτύπωσης και μας πρόσφερε μια πολύτιμη βοήθεια με τη χειρονομία του αυτή. Θερμές ευχαριστίες και στο πνευματικό κέντρο που μας παραχώρησε αυτή την ωραία αίθουσα. Αγαπητοί φίλοι του συλλόγου μας, αγαπητοί, θέλω να παρακαλέσω όλη τη Συριανή κοινωνία να αγκαλιάσετε όπως πάντα και την προσπάθειά μας αυτή. Είμαστε βέβαιοι, γνωρίζοντας την αγάπη σας για το σύλλογό μας, αλλά και τα φιλάνθρωπα συναισθήματά σας, ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παράκλησή μας αυτή, παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης, που είναι χορηγός επικοινωνίας της σημερινής εκδήλωσης, γι' αυτό υπάρχει και εκεί σχετική αφίσα. Να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι σήμερα κοντά μας, και ιδιαίτερα τα τοπικά κανάλια, γιατί με τα κείμενά τους και την εικόνα τους φέρνουν το ημερολόγιο μέσα σε κάθε σπίτι.
και διαφημίζουν την προσπάθειά μας για το καλό των συνανθρώπων μας. Θα είμαστε εδώ και αύριο Πέμπτη, το πρωί 10 με 1 και το απόγευμα 5 μέχρι τις 8. Τώρα θέλω να σας πω ότι έλαβα ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία Ρώτα. Η κυρία Μαρία Ρώτα, όπως σας είπα, φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του φετινού ημερολογίου μας και πρόκειται να έρθει στη συνάντησή μας αυτή. Δυστυχώς έπαθε ένα μικρό ατύχημα, γιατί έπεσε κάτω και χτύπησε λίγο το πόδι της και δεν θα μπορέσει να παραστεί και μας έστειλε ένα μήνυμα. Θέλει η κυρία Ρώτα να το διαβάσει. Θερμά συγχαρητήρια προς τους Συριανούς καλλιτέχνες που προσέφεραν τα έργα τους για να στηρίξουν το ημερολόγιο του Συλλόγου της Κατοίκων Οσιλίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα διαπιστώνοντας ότι και στον τομέα της ζωγραφικής το νησί μας είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένο. Ένα μεγάλο μπράβο στο Σύλλογο και στους εθελοντάς του για την ανιδιοτελή προσφορά σας στον άνθρωπο. Θα είμαι πάντα κοντά σας όπου μπορώ να βοηθήσω το έργο σας. Με εκτίμηση, Μαρία Ρώτα. Κύριος Βαρβέρης. Εδώ, εδώ. Να έρχεται, ναι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτά, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι προσφορά. Προσφορά σας είναι. Προσφορά. Δεν θέμε χρήματα. Πέρα. Εντάξει. Κυρία Παρθαλίτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ ωραίο πίνακα. Ο κύριος Μέλης. Εγώ τι ο κύριος Κανάκης. Να σε καλά. Ο κύριος Κουσουλάκος το πήρε, νομίζω και. Ναι, ναι, το πήρε και. Κυρία Κυπριώτη. Ο κύριος Τιτσάνης δεν πρέπει να είναι. Δεν θα είναι εδώ, θα το στείλω μένει, θα το στείλω. Η κυρία Χαραλάμπους. Γεια σας, είναι εδώ. Δεν θα είναι. Εντάξει, θα το στείλω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε τώρα να περάσετε στο πουφέ, να κεραστείτε.